Όπως σας το είχα πει, η Κίνα δεν υποχωρεί. Πριν από λίγο ανακοίνωσε πως στο έξις κλείνει την περιοχή των στενών της Ταϊβάν στα πολιτικά αεροσκάφη. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων προάγγελος τι πιθανής στρατιωτική σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή. Τι άλλο να υποθέσουμε. Ύστερα από όσα έχουν προηγηθεί. Θυμίζει και κίνηση Ρωσίας παραμονές έναρξης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης σε Ουκρανία και όλα αυτά που πράττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκεί ήθελαν να παραδειγματίσουν την Κίνα, να απόσχει. Αλλά η Κίνα... Δρυμίτα Τι <τη> Ορμά! Το στενό τη Ταϊβάν, γνωστό στενό τη Φορμόζα, είναι ένα πορθμός πλάτου 180 χιλιόμετρων που χωρίζει το νησί τη Ταϊβάν με την Υπηρωτική Ασία. Φορμόζα, θυμόμεθα από το δημοτικό, όπω και την Κεϊλάνη θυμόμεθα από το Δηματικό που σήμερα το ονομάζεται Στρίναγκ. Άλλο κράτο πώ κατέληξε. Το στενό λοιπόν της Φορμόζας αποτελεί τμήμα της θάλασσας της Νότιας Κίνας και συνδέει τη θάλασσα της Ανατολικής Κίνας προς τα βόρεια. Στο στενότερο σημείο του ο έχει πλάτος μόλις 130 χιλιόμετρων. Χθε σα περιέγραψα τι επικρατούσε με τα Σουγκόι. Και τώρα πάλι κινέζικα μαχητικά αεροσκάφη Σουγκόι 35 διασχίζουν τα στενά της Ταϊβάν όπως μεταδίδει αυτή την ώρα το People's Daily, σιρήνες αεροπορικής επιδρομής της νότιο-ανατολικής Κίνας, ακούγονται εν το μεταξύ στην νότιο-ανατολική Κίνα αλλά και σε περιοχές της Ταϊβάν. Να τονίσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το επίπεδο ετοιμότητας μάχης έχει ανέβει στο 2 από 5 που είναι συνολικά. Εχθές αργά σύμφωνα με το Flight Randa 24 η πρόεδρος της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών United States American Force Boeing C-40C έχει ήδη αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Μαλαισίας Κουάλα Λουμπούρ. Και αυτό σα το είπα χθε. Δεν είναι ακριβώ σαφέ που είναι ο προορισμό. πελώζει έλεγαν τότε, αλλά το Πεκίνο έχει προειδοποιήσει τι Πολιτείες για το υποτιθέμενο ταξίδι τη στην Ταϊβάν. Άλλωστε, έριξαν πυράβλου στο ανατολικό τμήμα του στενού. 200.000 παρακολουθούν την πορεία στο Φλαϊτ 24. Για κρυμμένε ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε. Κοινοποιήστε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ.